Ξεκίνησαν από το πρωί της Παρασκευής και θα κορυφωθούν την Κυριακή οι τριήμερες εκδηλώσεις για την επέτειο του Πολυτεχνείου. 46 χρόνια τονίζεται σε ανακοινώσεις μετά την εξέγερση των φοιτητών ενάντια στη δικτατορία. Η λάμψη του αγώνα συνεχίζει να φωτίζει τις διεκδικήσεις για δημοκρατία και ελευθερία. Το Εργατικό Κέντρο Άρτα συνυπογράφει και καταγγέλει μαζί με τα σωματεία της Ομοσπονδίας και τα εργατικά κέντρα που συμμετείχαν στη σύσκεψη για το ασφαλιστικό στις 11 Νοέμβρη την παραβίαση του Πανεπιστημιακού Ασύλου στην ΑΣΟΕ από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Καταγγέλουμε, τονίζουν, την επέμβαση και καταστολή της αστυνομίας στη Δευτέρα 11 Νοέμβρη εναντίον φοιτητών που αντιδρούσαν στην απόφαση της συγκλήτου να σφραγίσει το κτίριο μέχρι τη 17η Νοέμβρη. Η συγκεκριμένη εξέλιξη δεν είναι τυχαία, αλλά πατά στο δόγμα νόμος και τάξη που επιχειρεί να επιβάλλει η Νέα Δημοκρατία εναντίον των λαϊκών, εργατικών και νεολαίστικων αγώνων. Διακαείς τους πόθους να βάλουν στο γύψο τους λαϊκούς αγώνες, να επικρατήσει σιγή νεκροταφείου, στους χώρους δουλειάς να μετατρέψουν τα ΑΕΗ σε ανώνυμες εταιρείες χωρίς ενοχλητικές φωνές και διαμαρτυρίες για δικαιώματα μισθού ζωή. Η στάση της συγκλήτου ουσιαστικά απαγορεύει στους φοιτητές της ΑΣΟΕ να πάνε στη σχολή τους, να προχωρήσουν σε μαζικές συλλογικές διαδικασίες και γενική συνέλευση μπροστά στον τριήμερο αγωνιστικό εορτασμό της εξέγερσης του Πολυτεχνείου αλλά και αγωνιστικών κινητοποιήσεων των φοιτητών ενάντια στα αντιεκπαιδευτικά μέτρα της κυβέρνησης. Καταδικάζουμε την παραβίαση του Πανεπιστημιακού Ασύλου και την καταστολή των φοιτητικών λαϊκών αγώνων. Απέναντι στον αυταρχισμό και την καταστολή απαντάμε με δυνάμωμα του αγώνα για μόρφωση δουλειά-ζωή, με συγκέντρωση διαμαρτυρίας και πορεία την Κυριακή 17 Νοέμβρη από την πλατεία Κιλκίης. Τις 7 η ώρα το απόγευμα είναι το συλλαλητήριο. Συμπληρώνονται, όπως είπατε, 46 χρόνια τον ηρωικό ξεσηκωμό και τους αγώνες του Πολυτεχνείου. Θέματα που είναι επίκαιρα σήμερα, να μην ξεχνάμε ότι έξω από τον ΝΑΤΟ, έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ήταν τότε επίκαιρα και τα έβαζε το φοιτητικό σύνολο μπροστά. Το ίδιο μας απασχολούν και σήμερα. Μακάρι ο κόσμος να δείξει έμπρακτα τη συμμετοχή του στο συλλαλητήριο αυτό. Πρέπει να τιμήσουμε τον αγώνα εκείνο που είναι επίκαιρος μέχρι και σήμερα, όπως να λέω. Το Εργατικό Κέντρο, πέρα από αυτόν τον αγώνα, από τις τιμής στους ανώνυμους αγωνιστές όσο και στα κομματικά στελέχη που συμμετείχαν στον αγώνα εκείνα. Μην ξεχνάμε το 1968 ιδρύθηκε η ΚΝΕ που έδωσε έναν άλλον αγώνα και φτάσαμε και στο Πολυτεχνείο. Συνυπογράφουμε στο Εργατικό Κέντρο και την καταγγελία όσον αφορά την παραβίαση του ασύλου που δεν είναι τυχαίο ότι αυτή η κυβέρνηση επέλεξε παραμονές του εορτασμού του Πολυτεχνείου να κάνει την κατάργηση του ασύλου της ΕΣΟΕ. Καλούμε λοιπόν για άλλη μια φορά στην πορεία που έχουμε στην πλατεία Κιλκίης, λέω, τις 7 ώρα το απόγευμα την Κυριακή, πέρα από τους μαθητές και όλους αυτούς οι οποίοι ένιωσαν και πόνεσαν για αυτόν τον αγώνα τον εντακτορικό. Και το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων σε ψήφισμα που εξέδωσε επισημαίνει. Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων χαιρετίζει την 46η επέτειο της φοιτητικής εξέγερσης του Πολυτεχνείου. Το μήνυμα της εξέγερσης του Πολυτεχνείου παραμένει ζωντανό και επίκαιρο γιατί συμβολίζει τους αγώνες ολόκληρου του λαού μας και ιδιαίτερα της νεολαίας για ψωμί, παιδεία, ελευθερία, ειρήνη, δικαιοσύνη και ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Την Κυριακή 17 Νοεμβρίου και ώρα 11 το πρωί θα γίνει κατάθεση στεφάνων στην πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου. Στο σχετικό δελτίο τύπου του Συλλόγου Εργαζομένων του Πανεπιστημίου αναφέρεται: «Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου τιμά τους αγώνες των φοιτητών του Πολυτεχνείου και της νεολαίας στην 46η επέτειο της εξέγερσης κατά της Χούντας των Συνταγματαρχών. Το σύνθημα για ψωμί, παιδεία, ελευθερία που βροντοφώναζαν οι φοιτητές και οι διαδηλωτές μέσα και έξω από το Πολυτεχνείο παραμένει επίκαιρο. Καλούμε όλους τους συναδέλφους να σταθούν αλληλέγγυοι απέναντι στην αστυνομική καταστολή στην ΑΣΟΕ, τιμώντας τους αγώνες όλων όσων βασανίστηκαν, εξορίστηκαν και φυλακίστηκαν στα χρόνια της δικτατορίας και να συμμετάσχουν μαζικά στα συλλαλητήρια που θα πραγματοποιηθούν για την επέτειο του Πολυτεχνείου, ενώνοντας τη φωνή μας με το μαθητικό φοιτητικό κίνημα για ψωμί, παιδεία, ελευθερία».